Γεια σας κουτσούνια! Αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο εικονικής διακόσμησης, δηλαδή θα διακοσμήσω ένα εικονικό 3D σπίτι, έτσι θα κάνω λίγο decor και θα παίξω για να χαρεί η διακοσμήτρια μέσα μου. Θα το κάνω στο παιχνίδι Sims 4 γιατί έχει πολλές επιλογές και να χτίσεις σπίτια και να διακοσμήσεις σπίτια και μετά παίζεις, αλλά εγώ σήμερα δεν θα παίξω, δεν θα κάνω gameplay γιατί ένιωσα ότι η διακόσμηση μπορεί να είναι κάτι που θα αρέσει και σε κάποιον που δεν παίζει το παιχνίδι ή δεν έχει ιδέα για το παιχνίδι και απλά θα δει αυτό το βίντεο έτσι για το decor, ας πούμε, σαν να διακοσμώ. Βασικά μοιάζει πάρα πολύ και με το πρόγραμμα διακόσμησης που έκανα όταν σπούδαζα, που κάναμε 3D κτίρια και βάζαμε μέσα πράγματα. Εννοείται ότι αυτές τις μέρες που είμαστε σπίτι έχω καεί, έχω λιώσει. Είναι εθιστικό, μπορώ να παίζω 6 ώρες και εγώ σερή, είναι τέλειο. Θέλω για αρχή να πω ότι οι κανονικοί παίκτες που παίζω, η κανονική μου οικογένεια, είναι αυτή εδώ. Η οικογένεια που παίζω είναι τετράδα. Ήταν και μία ακόμη, αλλά πέθανε δυστυχώς από γυρατιά. Και αυτά τα δύο διαμερίσματα που βλέπετε εδώ τα έχω χτίσει βλέποντας tutorials speed building που έχει στο YouTube. Και έχω έτσι υιοθετήσει κάποια πράγματα που έχω δει και έχω χτίσει αυτά. Το ένα είναι διόρφο και το άλλο είναι τριόρφο. Αλλά σήμερα δεν θα σας κάνω building γιατί ένα χτίσιμο μπορεί να μου πάρει και 5 ώρες. Οπότε δεν ξέρω. Αν στο μέλλον θα θέλετε χτίσιμο, πείτε μου να σας δείξω κάτι σε χτίσιμο. Απλά ήθελα να σας το δείξω γιατί μου αρέσουν τα σπίτια που έφτιαξα, που είναι αυτά εδώ. Έχω φτιάξει εδώ έναν δεύτερο sim, την Alicia Keys, έτσι την ονόμασα γιατί μου έμοιαζε το ανθρωπάκι που έφτιαξα με αυτήν. Αυτό το διαμέρισμα δεν το έχω χτίσει εγώ, είναι από τα έτοιμα που παίρνεις, που είναι και καλά στην πόλη. Και σκέφτηκα να το διακοσμήσω τύπου στούντιο φάση, γιατί πάρα πολλά άτομα μένουν έτσι σε μικρά σπίτια, ειδικά φοιτητές ή νέοι κτλ. Οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι και χρήσιμες ιδέες. Μπορείς να γκρεμίσεις κάποιους τοίχους. Δεν σε αφήνει να γκρεμίσεις εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής, ας πούμε, να το πω έτσι, ούτε να γκρεμίσει αυτά τα παράθυρα, οπότε δεν μπορώ να τα αλλάξω, να βάλω παράθυρα της αρισκίας μου, αν και δεν με χαλάνε πάρα πολύ αυτά. Δεν σε αφήνει να γκρεμίσεις το εξωτερικό, αλλά σε αφήνει να γκρεμίσεις τα τυχάκια εδώ πέρα. Τώρα, είμαι σε ενδιασμό να τα γκρεμίσω ή να τα χρησιμοποιήσω όπως είναι και καλά. Βασικά όχι, θα νομίζω θα τα γκρεμίσω εκτός από ένα που θα το αφήσω για μπάνιο. Θα τα γκρεμίσω όλα και θα δω. Κάτι άλλο που κάνω είναι επειδή όταν είσαι στο building mode, δηλαδή στη φάση αυτή που χτίζεις, είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Άμα δείτε το διαμερισματάκι μέσα, δεν βλέπεις πολύ καλά γιατί δεν έχεις βάλει φώτα. Και επίσης αυτά τα άσπρα, οι γραμμές, ξέρω εγώ, είναι και καλά σαν μετρητής. Στην πραγματικότητα μετά άμα παίξεις δεν θα υπάρχουν. Εδώ ας πούμε που είναι το game mode, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν οι άσπρες παραμέτρους που έχει τοποθετήσει. Πριν χτίσω λοιπόν εγώ τι κάνω, παίρνω ένα άσπρο χρώμα και βάφω όλο το διαμέρισμα λευκό και μετά πάω στα πατώματα και βάζω π.χ. αυτό το ξύλινο, το λευκό, πάλι σε όλο το πάτωμα, γιατί επειδή έχει κάποια δικά του χρώματα με αποσυντονίζουν και θέλω να είναι εντελώς λευκό και basic και μετά εγώ από πάνω, άμα είναι, να το στολίσω. Και θα πάρω κάποια φώτα και βάζω τα φώτα κατά μήκος του διαμερίσματος και βλέπετε κατευθείαν έχουμε φως και βλέπω τι κάνω. Τώρα, εγώ αυτά τα φώτα μπορεί μετά να μην τα κρατήσω, να τα αλλάξω ρε παιδί μου, να μην ταιριάζει την διακόσμηση που έβαλα, αλλά πάντα τα βάζω στην αρχή να υπάρχουν για να είναι φωτεινά και να βλέπω. Κανονικά όταν παίζεις Sims ξεκινάς με ένα basic budget των 20.000 δολαρίων. Οπότε αν κάποιος παίξει, δεν μπορεί κατευθείαν να χτίσει και να βάλει ό,τι θέλει σπίτι του, γιατί πρέπει πρώτα να δουλέψει, να βγάλει και άλλα λεφτά, για να πάρει πιο ακριβά πράγματα κτλ. Όμως υπάρχει ένα cheat, μια κλεψιά, δηλαδή που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις έναν κωδικό και να βάλεις να έχει ο Sim σου πάρα πολλά λεφτά. Αυτό βοηθάει όταν θες να χτίσεις, γιατί δεν περιμένεις να βγάλει λεφτά στο παιχνίδι ο Sim σου για να κάνεις ωραίο το σπίτι, μπορείς να το κάνεις κατευθείαν. Βέβαια δεν είναι ο ηθικός τρόπος για να παίξεις. Εγώ προς το παρόν δεν παίζω ηθικά. Τους βάζω να έχουν πολλά λεφτά και τους βάζω μετά και να δουλεύουν και να έχουν καριέρα. Αλλά για να διακοσμήσω θέλω λεφτά. Για να το κάνω όπως θέλω. Αφού δεν μπορώ να το κάνω στην πραγματική μου ζωή αυτό, θα το κάνω στο παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε πατάω Ctrl-Shift-C και βάζω τον κωδικό που είναι το cheat των πολλών χρημάτων. Η ηρωίδα μας είναι μία νέα κοπέλα. Οπότε χρειάζεται μπάνιο, ok, κουζινάκι, καναπέ, γραφείο
και ίσως και ένα σαλονάκι αν χωράει, συνδυασμό σαλόνι τέτοιο. Για αρχή, νομίζω θα αποφασίσω πού θα είναι το μπάνιο. Το μπάνιο λέω να είναι εδώ πίσω που έχει το ένα παράθυρο, γιατί εδώ μπροστά έχει αυτά τα τρία, έχει κάνει αυτή την ωραία γωνία. Και είναι κρίμα να είναι το μπάνιο, οπότε θα το κάνω εδώ πίσω. Δεν θα σηκώσω ακόμα τείχους, δεν ξέρω πόσο χώρο να υπολογίσω για να έχω. Οπότε πρώτα θα διαλέξω τι χρειάζεται να έχει. Μία τουαλέτα, μία headstrap. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, έχει αυτή την ντουζιέρα και έχει και κάτι σε πιο μικρή τύπο αυτήν. Νομίζω θα βάλω μικρή ντουζιέρα για να εξοικονομήσω χώρο. Προς το παρόν δεν τους στοιχίζω όπως πρέπει, τα πετάω απλά τι χρειάζομαι για να υπολογίσω πριν τον χώρο που θέλω. Ας πούμε η ντουζιέρα στη γωνία, η τουαλέτα και μετά μπορώ να την αλλάξω και χρώμα, να δω τι διαθέσιμα χρώματα έχει. Μ' αρέσει αυτός ο νηπτήρας για αυτό το διαμέρισμα. Όχι, δεν μ' αρέσει, είναι λίγο σαν ξενοδοχειακός. Θα πάρω από αυτά εδώ που ουσιαστικά είναι και για κουζίνα και για μπάνιο. Πάνω σε αυτά θα βάλω τις νηπτήρες τους, να βάλω έναν ή δύο, ένα. Μια χαρά. Χρειαζόμαστε καθρέφτη, το σχοράει. Yay! Γενικά, επειδή το μπάνιο θα είναι πολύ μικρό, δεν θέλω να είναι φωτεινό για να φαίνεται μεγάλος ο χώρος. Το Sims έχει το εξής άβολο. Δεν σε αφήνει να βάλεις όλα τα αντικείμενα όπου θέλεις. Για παράδειγμα, αυτό τον κάδο, βλέπετε ότι από κάτω του έχει ακριβώς ένα πράσινο τετραγωνάκι, που σημαίνει ότι μπορώ να το βάλω εδώ. Αλλά άμα το βάλω εδώ, ας πούμε, δεν με αφήνει, το κάνει κόκκινο. Ίσως επειδή είναι πολύ γωνία, κάτι γίνεται. Οπότε υπάρχει ένα ακόμα cheat, μια κλεψιά κωδικός, που άμα τον βάλεις, μετά μπορείς να βάλεις τα πράγματα όπου θέλεις. Αν περάσω το cheat, την κλεψιά, μπορώ να το κάνω, δείτε. Μπορώ και τον κάδο να τον βάλω εδώ μέσα και μπορώ και αυτός που να το ενώσω με το άλλο και να το κάνω πιο μικρό. Οπότε αυτό σου επιτρέπει να παίξει με διακόσμηση. Βέβαια, όσοι θέλετε να παίξετε και το παιχνίδι, πρέπει μετά να τσεκάρετε ότι οι sim μπορούν να τα χρησιμοποιούν τα πράγματα. Γιατί εγώ, ας πούμε, αν βάλω εκεί τον κάδο στη γωνία, μπορεί ο sim να μην μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ή μπορεί και ναι, οπότε μετά θα πρέπει να το δοκιμάζετε. Εγώ, αν δεν βάλω πραγματάκια από εδώ και από εκεί έτσι να το γεμίσω, δεν μου φαίνεται έτσι αληθινό. Θέλω να φαίνεται ότι είναι σπίτι. Οπότε σίγουρα θα βάλω ένα χαλάκι, ας πούμε. Αυτό, ας πούμε, θα το βάλω σε χρώμα. Έχω κόλλημα με τα φυτάκια online. Και offline. Καλά το είπα, και online και offline, ναι. Καλά το είπα. Όταν θες να βάλεις δύο γλαστράκια δίπλα-δίπλα, είναι δύσκολο να βρεις αυτό που θα κάτσει ακριβώς δίπλα. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το πλακάκι του μπάνιου. Πατάω tile. Α, μου αρέσει αυτό με το γαλάζιο που ταιριάζει κάπως νομίζω και με το χαλάκι που έβαλα. Το βάλω πιο εδώ το χαλάκι. Και μπορώ στον τοίχο να βάλω κάτι σε απλό πλακάκι. Ουσιαστικά εδώ έχω οριοθετήσει το μπάνιο. Και θα βάλω τείχους μετά, απλά τώρα δεν τους βάζω για να μην μας ενοχλούν οπτικά. Και το μόνο που έμεινε είναι να βάλω λίγα πραγματάκια εδώ πέρα πάνω στον μπάγκο για να γεμίσει λίγο και να έχει ενδιαφέρον. Και ένα λουλουδάκι να βάλω και ένα λουλουδάκι εδώ. Στο Sims που έχω εγώ δεν έχει πλυντήρια, δεν έχω αγοράσει το extra pack που έχει και το laundry, τα πλυντήρια. Αν είχα θα το έβαζα εδώ πέρα, δίπλα στην τουαλέτα να υπάρχει το πλυντήριο. Και τώρα θα το κλείσω. Ωραία. Νομίζω ότι το φως του μπάνιου θα το αφήσω αυτό το απλό σποτάκι που έβαλα για να μην με σενοχλεί. Γιατί στο παιχνίδι είναι δύσκολο να έχεις μικρό χώρο μετά, να έχεις πάρα πολλά πράγματα μέσα, είναι μπερδευτικό. Εφόσον έχουμε εκεί το μπάνιο κλειστό, νομίζω ότι όλα τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε ανοιχτά. Πω, είναι λίγος ο χώρος, που θα χωρέσω το κουζινάκι και όλα αυτά. Λοιπόν, το σαλόνι να είναι εδώ, στο παράθυρο. Ή να είναι το κρεβάτι εδώ στο παράθυρο. Αρχικά θα διαλέξω κρεβάτι. Αχ, μου αρέσει και αυτό, αλλά δεν ταιριάζει σε αυτό το διαμέρισμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ ωραία έπιπλα στο Sims. Θα ήθελα ένα κρεβάτι ίσως χωρίς κεφαλάρι για αυτή την περίπτωση. Αλλά έχει απέσια σεντόνια, γιατί? Νομίζω ότι προς το παρόν θα βάλω το κρεβάτι εδώ. Το άλλαξα και αυτό το χρώμα ίσως για να ταιριάζουν πιο πολύ τα γκρι. Τώρα, καναπέ. Ίσως θα μου άρεσε να είναι εδώ πέρα έτσι το σαλονάκι. Νομίζω αυτός και αυτός μου κάνουν πιο έτσι φοιτητό στουντιακή. Αυτός ο γαλάζιος ειδικά κάνει λίγο σαν αναδιπλούμενος, αλλά ο άλλος έχει λίγο πιο ωραίο design από ό,τι θα κρατήσει τον άλλον. Θα ήθελα χρώμα βέβαια, για να δώσει λίγο προσωπικότητα αυτό. Και χωράει πολύ ωραία και ένας μικρός διθέσιος εδώ που θα μπορούσε να είναι και δύο πολυθρόνες. Μετά θα πάρω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι τύπου συρταριέρα. Και σκέφτομαι μήπως τη βάλω έτσι, εδώ μπροστά. Και είναι λίγο ψηλό, έχει κάτι αντίστοιχο σε πιο χαμηλό. Α, έχει. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία μου αρέσει αυτό ίσως που είναι λίγο βιντατζιά και δίνει ένα eclectic στοιχείο στο διαμέρισμα. Τύπου το βρήκα σε ένα thrift store. Θα τα ενώσω έτσι και θα το κάνω πιο μεγάλο, λόγω του cheat μπορώ να το κάνω. Κρύβει ας πούμε το κρεβάτι, το κάνει λίγο πιο private, πιο ιδιωτικό.
και από αυτή την πλευρά του σαλονιού τα σιρταράκια έχουν και αποθηκευτικό χώρο. Θα βάλω αυτή τη μικρή τηλεόραση και ένα ράδιο και θα ήθελα και κανένα βιβλίο. Ωραία, νομίζω ότι το ντεκόρ του κομοδίνου έχει τελειώσει. Πάμε στο χαλί. Μ' αρέσει αυτό. Νομίζω είναι το κλασικό χαλί που... Κλασικό. Υπάρχει κάτι παρόμοιο σε πολλά μαγαζιά. Με χαλάει λίγο που δεν ακουμπάει και εδώ. Τραπεζάκι. Θα βάλω ένα απλό τύπου IKEA. Όχι, θα βάλω κάτι τέτοιο μάλλον, γιατί πλέον μπορείς να βρεις και οικονομικά. Δεν ξέρω γιατί σκέφτομαι οικονομικά. Γιατί έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποιος να το να εμπνευστεί για σπίτι τώρα, μόνη μου, έτσι. Το βάλω ένα έτσι πεθαμένη γκρι. Σίγουρα θέλω φυτό. Τι στο σαλόνι δεν θα βάλω φυτό. Θα είναι τέλειο. Να αλλάξω και το χρώμα του κασπό. Α, μ' άρεσε και το πορτοκαλί. Θα βάλω και την άλλη. Όχι, από την άλλη θα βάλω φωτιστικό. Μπορεί εδώ να μπει επίσης ένα μικρό τραπεζάκι. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Το Ethnic. Τελικά δεν έβαλα το Ethnic βοηθητικό τραπεζάκι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο και ογκώδες για αυτό το σαλόν και δεν μου κολούσε πουθενά. Οπότε για βοηθητικό τραπεζάκι έβαλα αυτό εδώ πέρα, το μικρούλι. Λοιπόν, να βάλουμε κάτι πάνω στο τραπεζάκι. Έβαλα και αυτά τα στόρια. Γενικά δοκίμασα τις διάφορες κουρτίνες που έχει το παιχνίδι και δεν μου άρεσαν. Είναι αρκετά παλιακές. Και αν αυτό ήταν το διαμέρισμά μου, θα βάζα μάλλον κάτι σε ωραία στόρια για να μπορώ να μπλοκάρω το φως που δεν θέλω. Βέβαια, εδώ στο παιχνίδι δεν μου αρέσουν έτσι όπως φαίνονται. Οπότε εγώ θα τα βγάλω. Ή μπορεί στην πραγματική ζωή τα στόρια να ήταν απ' έξω, οπότε να τα κλείσει. Τώρα, η γωνίτσα εδώ πέρα θα μου άρεσε να είναι και τουβλάκι φάση. Ας πούμε κάτι τέτοιο. Τσακ. Το κάνει λίγο New York vibes. Αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα να είναι όλο το διαμέρισμα έτσι. Μήπως να είναι μόνο αυτός ο τείχος. Και όλο το υπόλοιπο διαμέρισμα να το κάνω τύπου τσιμέντο. Αυτό. Ναι. Ναι. Τέλειο. Έκανα αυτή την πλευρά του τοίχου αυτό το τύπου τσιμεντένιο εφέ γκρι και απ' την άλλη ακριβώς το ίδιο αλλά σε πολύ πιο ανοιχτό γκρι που θυμίζει κάπως και λευκό και νιώθω ότι εδώ πάνω από το κρεβάτι θέλει και ένα κάδρο έτσι ώστε την ώρα που κάθεσαι στο σαλόνι και βλέπεις τηλεόραση και το κρεβάτι δεν το βλέπεις γιατί κρύβεται πίσω από αυτό το έπιπλο, τη μεγάλη σιρταριέρα που έχουμε βάλει δηλαδή, θα βλέπεις και το κάδρο από πάνω. Θα βάλω αυτό το γκάλερι και θα βάλω από πάνω κάτι μακρόστενο. Ή όχι, θα βγάλω αυτό και θα βάλω αυτό δύο φορές. Θα βάλω ένα φωτιστικό τύπου εδώ, δίπλα στο κρεβάτι ακριβώς. Τύπου ξαπλώνω στο κρεβάτι και ανοίγω και το φως. Διαβάζω το βιβλιαράκι μου. Τέλεια! Και νομίζω η γωνίτσα κρεβάτι σαλόνι είναι πανέτοιμη! Και θα πετάξω και αυτό το φωτιστικό που είχα πριν και θα βάλω ένα πιο ωραίο. Που πρέπει να είναι τα ρούχα της κοπέλας, δηλαδή πού θα τα έχει. Είμαι διχασμένη να βάλω την ντουλάπα εδώ στη γωνίτσα που έχει δημιουργηθεί ή να τη βάλω εδώ μπροστά από το κρεβάτι και να δημιουργηθεί χώρισμα σαν διάδρομος εδώ, αλλά από αυτή την πλευρά να είναι και καλά η κρεβατοκάμαρα. Μ' αρέσει και έτσι εδώ, είναι σαν να δημιουργεί ένα διάδρομο, ένα νοητό χώρισμα. Ή μπορώ να πάρω αυτή την ντουλάπα, να τη βάλω εδώ στη γωνία που μου κούμπωσε καλά, τύπου σαν αποθηκάκι, να είναι σε φάση τα χειμερινά τα βάζω εκεί και τα καλοκαιρινά έξω και μετά τα αλλάζω με τη σεζόν. Και εδώ να πάρω μία βιβλιοθήκη, να πάρω αυτήν ας πούμε, ή όχι, ή αυτήν. Τέλεια, νομίζω το βρήκα. Θα πάρω αυτήν εδώ τη βιβλιοθήκη, θα την κολλήσω εδώ στον τοίχο. Θα πάρω αυτές οι δύο τις σιρταριέρες και θα τις ενώσω με τη βιβλιοθήκη. Όπως θα έπαιρνες ας πούμε κάποια ράφια και θα βάζες και σιρταριέρα. Και θα ήθελα και κάτι σε ράγα, ράγα ρούχων. Δηλαδή αν έμενα σε τέτοιο μικρό διαμέρισμα θα είχα ανοιχτή ράγα τύπου με ροδάκια. Εδώ στο παιχνίδι δεν έχει τέτοιο πράγμα βέβαια για να το χρησιμοποιήσω και να το δείξω. Αλλά έχει αυτά εδώ πέρα που είναι ράφια ρούχων κάπως. Και από αυτή την πλευρά που είναι ουσιαστικά εξώπορτα, η πόρτα εισόδου που μπαίνει στο σπίτι, μπορείς να βάλεις τσακ έναν καλόγερο εδώ, ο οποίος δεν μπαίνει εδώ στη γωνία για κάποιο λόγο, γιατί Sims, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το αφήσω έτσι. Μπα, δεν μ' άρεσαν τα χρώματα από το έπιπλο. Καλύτερα να τα ξαναβάλω έτσι όπως ήταν λευκά. Μπορείς να βάλεις και εδώ παπούτσια. Οπα. Έναν καθρέφτη δεν έχουμε όμως. Βγάζω τον καλόγερο γιατί με ενοχλεί. Αλλά έβαλα εδώ τα παπούτσια και τελικά έβαλα καθρέφτη εδώ δίπλα στην είσοδο. Κάτι να τον σηκώσω και λίγο πιο ψηλά. Οπότε αν ντυθεί από εδώ, ας πούμε, μπορεί να έρθει από εδώ να κοιταχτεί και μπορεί να κοιταχτεί και λίγο πριν βγει από το σπίτι.
Εδώ το μεταξύ αυτά τα ράφια που υπάρχουν θα μπορεί να είναι και αποθηκευτικός χώρος, τύπου μπαίνω και αφήνω εδώ στο ραφάκι τα κλειδιά μου ή κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει δικά της πραγματάκια. Κάτσε να βάλουμε έτσι κανένα ρούχο, κανένα κάτι. Νομίζω ότι εδώ ο χώρος του έχω κάποια ρούχα και συρταριέρα είναι έτοιμος. Τώρα θέλω γραφείο για εργασιακό χώρο, το οποίο λέω να το βάλω κάπου εδώ. Διάλεξα αυτό το τραπέζι έτσι πολύ απλό. Για να δω τι χρώματα έχει. Βάλουμε τον υπολογιστή μας. Yay! Έβαλα και μια καρέκλα γραφείο, τη διάλεξα σε πετρόλ χρώμα για να κάνει λίγο vibing με τον πετρόλ καναπέ. Και τώρα θέλω ένα χαλί. Μ' αρέσει γενικά με τα χαλιά να διαχωρίζω τους χώρους. Γιατί εφόσον δεν έχουμε ξεχωριστά δωμάτια, νιώθω ότι του ταιριάζει να οριοθετήσεις τους χώρους με τα χαλιά. Βάλω ένα απλό λευκό, έτσι παπ. Θα ήθελα να έχει μια χαμηλή βιβλιοθήκη σαν αυτό. Πώς αυτά τα βάλω εδώ. Καμιά τύπου αφισούλα. I like όπως βγαίνει. Πάμε στους πάγκους κουζίνας να δούμε τι παίζει. Τύπου να είναι εδώ. Γωνία. Να, αλλά το ψυγείο. Πού θα είναι το ψυγείο. Ωραία. Ωραία. Νομίζω έχουμε φτιάξει πώς θα είναι το κουζινάκι. Είναι έτσι μικρό γωνιακό. Κανένα τζιτζιλομίτζιλο νομίζω. Χρειαζόμαστε. Έβαλα μία πιατοθήκη έτσι δίπλα στο νεροχύτη για να μπορείς να βάζεις τα άπλυτα. Εκεί έχει δίπλα ακριβώς τα τσάγια. Μετά εκεί που είναι η κουζίνα ουσιαστικά, τα μάτια και αυτά που θα μαγειρεύει. Έβαλα από αριστερά μαχαίρια. Έβαλα κάποια διακοσμητικά που είναι σαν... δεν ξέρω, σαν κέτσαπ, σαν σος είναι κάποια βαζάκια και στον τοίχο έβαλα να είναι κρεμασμένα μαχαίρια, κουτάλια, πυρούνια για μαγειρική, έτσι για να βολεύει. Γενικά το να βάζεις μικροπραγματάκια έτσι στις επιφάνειες κάνει λίγο το μέρος να φαίνεται πιο ότι κάποιος ζει εδώ. Και ώρα να βάλουμε μια τραπεζαρία. Πείτε Γιώρεξ, πείτε φτιάχνω. Μπορώ εδώ που περίσσεψε χώρο σε αυτόν τον τοίχο να τις βάλω χόμπι. Γιατί μετά που θα το παίξω, γιατί θα αρχίσω ίσως να παίζω και αυτόν τον χαρακτήρα, θα μπορώ να ασχοληθώ με κανένα χόμπι. Θέλει και ένα χαλί, δεν θέλει. This boy, this shit. Τέλειο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Carpet layering, το ένα χαλί πάνω από το άλλο. Και νομίζω κάνει ωραίο εφέ. Έτσι και οδηγεί και εδώ που θα είναι το πιάνο της για να παίζει. Εντάξει, τώρα θα βάλω βλακίες λίγο για να γεμίσει ο χώρος, γιατί μου φαίνεται λίγο άδειο, αλλά ένα πιο μικρό διαμέρισμα θα είχε γεμίσει πάρα πολύ ωραία τώρα. Ωραία! Το σπίτι είναι πανέτοιμο, νομίζω είναι πλήρες, νομίζω είναι ιδανικό έτσι για ένα άτομο. Και ας κάνουμε μία τελική ξενάγηση. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε το διαμέρισμα που έφτιαξα. Θέλω να μου πείτε αν πήρατε καθόλου ιδέες για διακόσμηση, όχι για το παιχνίδι απαραίτητα, αλλά και για γενικά. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μουα!